Γιορίκα. Τι να πούμε, ρε. Γιορίκα, τι, Γιορίκα, γιατί. Από πού να ξεκινήσω. Από πού, αρχικά, γιατί είπες λες στο παιχνίδι. Ορίστε, γιατί είπα ναι στο παιχνίδι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έπρεπε να πω ναι στο παιχνίδι. Γιατί όταν σου έγινε η πρόταση, ας πούμε, τι είπε, οκ, το ξαναπερνάω. Όχι, στην αρχή είχα αρνηθεί. Α, οκ. Okay. Και μετά, με τα επαγγελματικά μου, με τους αγώνες αποκλείστηκα 2 χρόνια, που έστω αναγκάστηκα να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Οκ, εντάξει, μια χαρά. Αυτό, να, όχι, υπήρχε λόγος. Ξαναμπήκα, ναι. Υπήρχε λόγος. Ναι. Μπαίνοντας λοιπόν στο παιχνίδι, είχες δει καθόλου πριν μπεις? Δεν είχ, θα σου πω την αλήθεια. Όταν είχα πει ότι δεν μπαίνω, δεν παρακολούθησα τον πρώτο μήνα καθόλου. Α, ήταν ωραίος ο πρώτος μήνας, μετά χάλασε. Καθόλου, ναι. Μετά και έγινε όταν άρχισε. Μετά, όταν ναι. Είπες ότι μάλλον θα μπω, τσέκαρες. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, τι δεν σου άρεσε από αυτή τη φορά που πήγες, πώς σου φάνηκε δηλαδή? Ήταν πολύ διαφορετικό το παιχνίδι. Από πέρσι ήταν καμία σχέση. Ήταν άλλο παιχνίδι. Θεωρώ ότι επειδή όλοι μας το έχουμε ξαναπεράσει, είχαμε ένα πολύ διαφορετικό αέρα μέσα στο παιχνίδι. Είχε ο καθένας άλλες σκέψεις και μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ναι, και ήρθα αντιμέτωπος με πράγματα που δεν έχω ξανά βιώσει. Ό,τι μπορείς να πεις και ό,τι θέλεις. Ναι, εννοείται. Έχεις να κάνεις με χαρακτήρες που θα πρέπει, που ξέρεις ότι τώρα σου μιλάει και επιτόπου φεύγει πίσω και λέει άλλα, αρκεί να προχωρήσεις το παιχνίδι. Κουραστικό είναι. Έπρεπε δηλαδή να έχεις πάρα πολύ το μυαλό σου. Ναι. Δηλαδή και στην αρχή που μπήκα. Πάλι καλά που είχα τον Ηλία, τον Κότσι. Ναι. Και με απομάκρυνε από όλα, να ξέρεις. Σε απομάκρυνε και από το παιχνίδι. Όχι, λέω ενώ επειδή φύγανε μαζί τα παιχνίδια. Καλά, αυτές τις παρέες.